Ο άνθρωπος είναι φύση εγκληματίας. Η ηθική και η λογική είναι η κυματοθράυσες της παράνοιας. Όταν αυτά φθήνουν, τα πράγματα μπορεί πολύ εύκολα να βγουν εκτός ελέγχου με τα αποτελέσματα τόσο τραγικά όσο τα χθεσινά. Το ενδεχόμενο του να προκαλέσει σωματική βλάβη με τα χέρια του είναι 95% και 5% να σκοτώσει. Το ενδεχόμενο όταν υπάρχει όπλο κοντά του να σκοτώσει, αντιστρέφεται και γίνεται 95% να σκοτώσει και 5% να προκαλέσει απλά σωματική βλάβη. 20% των φόνων που διαπράττονται στη Δημοκρατία αφορούν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό δεδομένου του πληθυσμού. Η απόγνωση, ο θυμός, η ζύγια μπορεί να πλύσει ακόμα και το χέρι του ανθρώπου εναντίον της οικογένειας και των παιδιών του. Η απόγνωση νομίζω είναι ένα από τα κυριότερα συναισθήματα που μπορεί να έχει κάποιος όταν φτάνει σε τέτοιες καταστάσεις. Ψυχικά ή ψυχολογικά προβλήματα δεν είναι κατά ανάγκη δεδομένα σε ανάλογες περιπτώσεις, τονίζει εμφαντικά ο κύριος Πλατρίτης. Ποιο λοιπόν είναι το προφίλ ενός ανθρώπου ικανού να ξεκληρίσει την οικογένεια που ο ίδιος δημιούργησε, χωρίς βεβαίως αυτό να είναι απόλυτο? Ο δείχτης ευφυΐας, όπως το ονομάζουμε, λέει η ασφαλής προσκόλληση στην οικογένεια του ατόμου σε παιδική ηλικία. Την ενσυναίσθηση, την ικανότητα αντιμετώπισης του άγχους, την ικανότητα αυτοελέγχου, ποια είναι τα κινήτρα του για τη ζωή, το κοινωνικό δίκτυο το οποίο έχει για υποστήριξη. Υπάρχει το ζήτημα των συγκείμενων, δηλαδή των περιστάσεων της ζωής στις οποίες κάποιος βρίσκεται. Σαφώς δεν εξαιρούνται οι κοινωνιολογικοί παράγοντες. Από το γενικό στο ειδικό όμως, γιατί σήμερα η κοινή γνώμη αποσβολωμένη παρακολουθεί τις πράξεις, το χρονικό, το πριν και το μετά μιας πραγματικής οικογενειακής τραγωδίας. Τι ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 41χρονου οικογενειάρχη χθες το απόγευμα? Τη νύχτα ήταν το κακό. Τη νύχτα δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Έρχονταν όλα στο νου του. Αλλά μου, εγώ δεν το αντέχω, λέει. Δεν το αντέχω. Είχαμε τα ούλα. Είχαμε τα ούλα, λέει. Είχα την οικογένεια και τώρα δεν έχω. Ούλε ζηλεύκα μας, ας πω. Είχαμε τα ούλα και τώρα δεν έχω τίποτε, λέει μου. Δεν έχω την οικογένεια. Τι να τα κάνω του τα ούλα? Ήταν εκτός για αυτού. Θόλωσε για να κάνει το πράγμα. Τρεις εβδομάδες είχε να δει τα παιδιά του, καταγγέλει η αδελφή του 41χρονου, την ώρα που οι συνάδελφοί της δολοφονηθήσας μητέρας λένε πως καιρό τώρα ζούσε έναν καθημερινό Γολγοθά. Υπήρχε βία στην οικογένεια μπροστά στα παιδιά. Την απειλούσε ότι αν έφευγε και τον άφηνε θα τη σκότωνε, και έτσι η Μαργαρίτα φοβόταν να φύγει από το σπίτι. Δεν έφευγε για τα παιδιά της και γιατί φοβόταν. Υπήρχε μία αναφορά σε τοπικό σταθμό, στον τοπικό σταθμό της περιοχής που έμενα, μία αναφορά όσον αφορά την συμπεριφορά του συζύγου. Την αλήθεια τους, ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα την πήραν μαζί τους φεύγοντας. Μαζί τους με τον πιο βίαιο τρόπο έφυγε και η μικρή Αντωνία. Το μοιραίον G3 δεν έκλεισε για πάντα τα μάτια του έφηβου Κλεόπα, και όσο προσπάθησε ο πατέρας σου βάλλοντας εναντίον του.